Αρχίζει η συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Θέμα ημερήσιας διάταξης, συζήτηση επί διαδικαστικών θεμάτων και η εξέταση μάρτυρα. Σήμερα θα εξετάσουμε τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τέος Υπουργό Υγείας στην περίοδο 2021-2023. Καταρχάς θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις αναπληρώσεις συναδέλφων στη σημερινή συνεδρίαση. Σύμφωνα και με τις σχετικές επιστολές που απέστειλαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες, από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μας ενημερώνουν ότι τους βουλευτές Κυρίους Κυρίους, Κέλλα, Χρήστο, Πέτσα, Στυλιανό και Ευρυπίδη Στυλιανίδη θα αναπληρώσουν οι βουλευτές κύριοι κύριοι Στυλιανός Γεώργιος, κυρία Σούκουλη Βιλιάλη Μαρία Ελένη και ο κύριος Λοβέρδος Ιωάννης. Από την κοινοβουλευτική ομάδα Νίκη, τον βουλευτή κύριο Τάσο Οικονομόπουλο θα αναπληρώσει ο βουλευτής κύριος Νικόλαος Βρετός. Επί διαδικαστικών ζητημάτων, προτείνω να ξεκινήσουμε με τα διαδικαστικά ζητήματα. Νομίζω ότι λίγο πολύ έχει τεθεί και από την αντιπολίτευση. Έχουν τεθεί μια σειρά ζητημάτων, όπως ο κατάλογος μαρτύρων. Υπάρχουν δύο αιτήματα για την προώθηση των μαρτυρικών καταθέσεων του κυρίου Καραμανλή στον εφέτη ανακριτή της Λάρισας. Το ένα είναι από τον κύριο Δημητριάδη, εισηγητή της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σπαρτιατών, και το άλλο είναι το αίτημα του κυρίου Βρετού, εισηγητή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νίκης, για τον κύριο Μπίνη, και νομίζω και ο κύριος Φλόρος επίσης μαζί με τους Σπαρτιάτες. Είναι κοινό το αίτημα για τον κύριο Καραμανλή, με την να διαβιβαστεί η κατάθεσή του για ψευδορκία, όπως και για τον κύριο Μπίνη από την πλευρά του κυρίου Βρετού. Ναι, παρακαλώ. Το ερώτημά μου, καλημέρα. Καλημέρα. Απλώς για την εξέταση του μάρτυρος, ως πρώην διοικητή της ΕΑΔ, έθεσα ένα ερώτημα αν μπορεί η Επιτροπή μας να καταθέσει την κατάθεση του κυρίου Τερζάκη στην Ελληνική Αρχή Διαφάνειας. Έτσι. Όχι του κυρίου Μπίνη, απλώς μέσα από αυτό προέκυψε και ζήτησα εγώ να αποφασίσει το Σώμα να τη στείλουμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία έχει τη δυνατότητα και απαντάει σε κάθε πολίτη, πόσο μάλλον στην Επιτροπή. Και αν είναι θέματα ποινικής διερεύνησης, μιας και ο κύριος Τριζάκης είναι δημόσιος λειτουργός, να εφαρμοστεί ο κανονισμός της ΕΑΔ, ο οποίος αυτόματα όταν διαβλέπει σε δημόσιο λειτουργό θέματα ευθυνών που άπτονται διερεύνηση από τις δικαστικές αρχές, θα στέλνει στον εισαγγελέα. Δηλαδή το θέμα είναι να φύγει η κατάθεση, επαναφέρω το αίτημα, με άλλη μορφή, για άλλη υπηρεσία που θα συνδράμει στο έργο ακριβώς διερεύνησης αλήθειας και να βεβαιωθεί κατά πόσον είναι συμβατό με τα καθήκοντά του κ. Τερζάκη να αναφέρει ψευδώς χαρακτηριστικά στοιχεία αυτά που έχουν να κάνουν με τη διαγραφή. Το αίτημά σας, γι' αυτό το κατέθεσα έτσι, γιατί να μην να ξέρουν οι συνάδελφοι. Ωραία, δια του εισηγητή να κάνουμε την περιφορά, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Φωτίλα. Είναι για το αίτημα που είπα αρχικά, είναι το αίτημα Σπαρτιατών και του κυρίου Φλόρου, του ανεξάρτητου βουλευτή, για την προώθηση του κυρίου Καραμανλή, της κατάθεσής του για την ψευδορκία, και για το αίτημα που περιέγραψε πριν από λίγο ο κύριος Βρετός. Να πάμε ένα πρώτο κύκλο για αυτά τα δύο και να προχωρήσουμε και με τους μάρτυρες. Κύριε Φωτίλα. Καταρχάς, σε σχέση με το αίτημα της προώθησης της κατάθεσης του κυρίου Καραμανλή στον εφέτη ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, νομίζω ότι εμείς λέμε ότι όλοι, ούτως ή άλλως ο φάκελος, όλες οι καταθέσεις, όλα τα πρακτικά της Επιτροπής μας θα πρέπει, και νομίζω ότι αυτό θα γίνει, θα διαβιβαστούν στον αρμόδιο εφέτη ανακριτή που χειρίζεται ποινικά την υπόθεση, προκειμένου να το συνδράμει στο έργο του. Τώρα, αν πρόκειται περί αιτημάτων να σταλούν στον εισαγγελέα για ψευδορκία, εμείς δεν συμφωνούμε, δεν νομίζουμε ότι συντρέχει κανένας λόγος. Σε σχέση με το τελευταίο αίτημα του κυρίου Βρουτού, δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το αίτημα και πού ακριβώς εστιάζεται, αλλά νομίζω ότι δεν συντρέχει λόγος να στείλουμε κάπου παραπέρα την κατάθεση του κυρίου Καραμανλή. Θα στείλουμε όλοι, πιστεύω, πέρα από το πόρισμα, αλλά και το ίδιο το υλικό που έχουμε συλλέξει, όλα τα πρακτικά, όλα τα έγγραφα. Νομίζω ότι αυτονόητο είναι ότι θα σταλούν στον εφέτη ανακριτή, προκειμένου να συνδράμει η Επιτροπή στο έργο του κατά αυτόν τον τρόπο που μπορεί.
Παρακαλώ, κύριε Βρέτα, παρακαλώ. Επειδή μήπως δεν κατάλαβε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, το δικό μου αίτημα είναι να πάει η κατάθεση του κ. Τερεζάκη ως πρόεδρος του ΟΣΕ για τη διαβεβαίωση που είπε ότι θα πρέπει να. Καλώς βρίσκαν τα καταγραφικά που ήταν υπόχρεωση του ΟΣΕ να διατηρεί. Να πάει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτό που προέκυψε από τις δυνατότητες που έχει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, παράλληλα με τις άλλες ανακριτικές διαδικασίες, όταν πρόκειται για δημόσιους λειτουργούς, να μπορούν να άπτονται του ελέγχου αυτού του οργάνου που είναι τόσο σημαντικού και τόσο η κυβέρνηση ίδια έχει επιμείνει ότι είναι σημαντικός ο θεσμός και έχει νομοθετήσει υπέρ του θεσμού αυτού. Ξαναλέω λοιπόν, το να στείλουμε την κατάθεση στην ΕΑΔ νομίζω ότι δεν έχει να συνεισφέρει κάτι. Η διασύμβαση ούτως ή άλλως είναι δημόσια. Η ΕΑΔ λαμβάνει γνώση όσων συμβαίνουν εδώ και των καταθέσεων του κ. Τερεζάκη και αν κρίνει ότι πρέπει να επέμβει, δεν χρειάζεται κανένα έγγραφο από την Επιτροπή. Μπορεί να επέμβει οποτεδήποτε θέλει ως ανεξάρτητη αρχή. Συνεπώς το να την ενημερώσουμε για κάτι δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Ο κύριος Κόκαλης, παρακαλώ. Επ' αυτού και θα κάνουμε και τον κύκλο μετά για το. Μην ανοίξουμε άλλη θεματική, να κλείσουμε αυτό δια των εισηγητών και να πάμε και την επόμενη θεματική. Όσον αναφορά για την κατάθεση του κύριου Καραμαλή. Στην κατάθεση του κύριου Καποτόρτο, εμείς την προτείναμε και αιτιολογήσαμε μάλιστα τους λόγους για τους οποίους πιστεύαμε ότι ήταν ύποπτος τέλεσης του αδικήματος της ψευδορκίας. Έτσι και σήμερα θα τοποθετηθούμε για τον κύριο Καραμαλή, αλλά με συγκεκριμένη αιτιολογία, όχι με ένα απλό ναι. Και βέβαια είπε ψέματα ο κύριος Καραμαλής, γιατί ενώ γνώριζε ότι ήταν ο αρμόδιος για τη θέσπιση των εθνικών κανόνων ασφαλείας, εν τούτης αφενός δεν έπραξε κάτι, αφετέρου ψευδόρκησε. Ψευδόρκησε διότι ανέφερε ότι είχαν αντιρρήσεις οι Ευρωπαίοι και συγκεκριμένα ο ΕΡΑ, ενώ από κανένα έγγραφο το οποίο ο ίδιος προσκόμισε, ο ίδιος, δεν προκύπτει η εναντίωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων στους εθνικούς κανόνες ασφαλείας. Ψευδόρκησε ο κ. Καραμαλής διότι είπε ότι ήμασταν έτοιμοι και καταθέσαμε σχέδιο, πρόταση για εθνικούς κανόνες ασφαλείας, ενώ από τα έγγραφα τα οποία προσκόμισε ο ίδιος δεν προκύπτει ότι σε ουδεμία ενέργεια προέβει για την κατάρτιση εθνικών κανόνων ασφαλείας, σε ουδεμία ενέργεια προέβει για την αποστολή κειμένου σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό με τίτλο «Εθνικοί κανόνες ασφαλείας για έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων». Ψευδόρκησε όμως, διότι ενώ γνώριζε ότι ήταν, όπως είπε ο κύριος Χαλκιάς, για τα σκουπίδια η μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη, εν τούτης, ενώ γνώριζε ότι ήταν προφανώς παράνομη η μετάταξη, μετά από 20 μέρες εξέδωσε υπουργική απόφαση καταργώντας το όριο. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους συνεννούμε και ενώ γνώριζε για την ύπαρξη των εξοδίκων από την πλευρά των μηχανοδηγών, οι οποίοι έκαναν σαφέστατο λόγο για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, εν τούτης αλλίωσε καταφανώς το περιεχόμενο των εξοδίκων που είχε μπροστά του, προσβάλλοντας όχι μόνο τη μνήμη των νεκρών, αλλά και όλον τον ελληνικό λαό με το απίθμενο θράσος, κουνώντας μας το δάχτυλο. Για αυτούς τους λόγους συνεννούμε και προτείνουμε να διαβιβαστεί στην εισαγγελία, στην αρμόδια εισαγγελία, η κατάθεση του κ. Καραμαλή ως ύποπτος τέλεσης του αδικήματος της ψευδορκίας. Η κυρία Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν. Κυρία Αποστολάκη, και μία, επειδή τρέχουν και διαδικασίες, μία αναπλήρωση του κ. Τσαβδαρίδη από τον κ. Κριτικό Νεοκλή. Παρακαλώ, γιατί ο διαδικαστικό. Υπάρχουν και σαφείς και επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση του εγκλήματος. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να διαβιβαστεί η κατάθεση, η οποία κατάθεση καταδεικνύει ως απαραίτητη, αναδεικνύει ως απαραίτητη την κλήτευση του κύριου Φίλιππου Τσαλίδη μεταξύ των άλλων. Θα τα πούμε για τους μάρτυρες είναι, μετά. Είναι ανεξάρτητο, αλλά επειδή συσχετίζεται
η κατάθεση του κύριου Καραμαλή με τα κρίσιμα στοιχεία τα οποία ο κύριος Φίλιππος Σαλίδης έχει να εισφέρει στην Επιτροπή, τα συνδέω και επαναφέρω το ζήτημα αυτό. Κατά τα λοιπά, συμφωνούμε. Ο κύριος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ. Συμφωνούμε. Η κυρία Πέρκα από την Νέα Αριστερά. Βέβαια, συμφωνούμε κύριε Πρόεδρε, και έχω και εγώ κάποια ψεύδι που είπε ο κύριος Καραμαλής, τα οποία είναι αυταπόδεικτα, όπως η σύμβαση ήταν το 2020-2020, υπάρχουν στοιχεία ότι η 717 έχει βαλτώσει και ξεκόλλησε το 2021, ότι η ΕΔΕΛ επέβαλε αλλαγές στην αρχιτεκτονική του συστήματος, πράγμα που δεν υπάρχει πουθενά στο πόρισμα της ΕΔΕΛ, και ένα σωρό άλλα, το οποίο ήταν και... θεωρούμε ότι έχει κοροϊδέψει και το ελεγκτικό συνέδριο, έχει αποκρύψει στοιχεία. Επομένως, προφανώς έχει ψευδορκήσει. Δεν έχω δει τον κύριο Σαράκη, άρα πάμε τη διαδικασία. Ο κύριος Δημητριάδης, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, και εμείς συνεννούμε, και μάλιστα θα πω πέρα από αυτών των θεμάτων που αναφέρθηκαν πριν από τους προαλήσαντες, να πω ότι σε μία ερώτησή μου προς τον κύριο Καραμαλή, ο κύριος Καραμαλής μου είπε ότι δεν είχε ενημερωθεί καθόλου. Η γνώριση για τα προβλήματα δεν είχε ενημερωθεί. Όμως η εφημερίδα Δημοκρατία έβγαλε δύο δημοσιεύματα από τα οποία αποκαλύφθηκε ότι ο κύριος Σαλίδης τον είχε ενημερώσει βασικά. Αυτό λοιπόν το έγγραφο για μένα αναιρεί τα όσα μου είπε εμένα ο κύριος Καραμαλής, επειδή είναι από δική μου ερώτηση. Γι' αυτό λόγο εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει υπόνοια τέλεση του αδικήματος της ψευδορκίας. Γι' αυτό λόγο θα πρέπει να διαβεβαστεί, συνεννούμε, στην αρμόδια εισαγγελία για να ελεγχθεί. Υπεράνω διερεύνηση δεν είναι κανείς βασικά. Και φυσικά εννοείται θα διαβεβαστούν και όλα. Όλες οι καταθέσεις των εφέτη ανακριτή βασικά. Εμείς έχουμε συμφωνήσει από την αρχή. Λοιπόν, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένας που είναι υπεράνω του νόμου και υπεράνω δέρμης. Για αυτόν τον λόγο συνεννούμε στο αίτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Δημητριάδη. Ο κύριος Βρετός. Και στα δύο αιτήματα είμαστε θετικοί και συμφωνούμε για να μην μακρηγορούμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Καραγεωργοπούλου. Εκτιμώ ότι από την κατάθεση του κυρίου Καραμαλή έχει προκύψει ομολογία τέλεσης αξιόπινων πράξεων, δεδομένου ότι η γνώση ότι υπήρξαν προειδοποιήσεις τις οποίες γνώριζε τόσο ο ίδιος όσο και ο Πρωθυπουργός σχετικά με την περίπτωση απώλειας ζωών από ανασφάλεια στους ελληνικούς σιδηροδρόμους ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους, στην πραγματικότητα αποτελεί παραδοχή ότι μπορεί να υπάρξει ένα αποτέλεσμα το οποίο θεωρεί ότι, μέσα από το οποίο προκύπτει ότι γίνεται αποδεκτή θεώρηση ότι η απώλειά της είναι αμελητέα, υποδέστερη και μπορεί και να συμβαίνει να συνεχίζει ομαλά τη λειτουργία του σιδηρόδρομου κάτω από αυτό το καθεστώς. Συνεπώς, συνεννούμε σαφώς να παραπεμφθεί και νομίζω ότι αυτεπαγγέλτως θα έπρεπε ήδη να έχει ενεργήσει και η εισαγγελία μετά τη δημοσιότητα που πήρε η κατάθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλόρος, παρακαλώ. Σαφώς και συνεννώ και στα δύο αιτήματα. Το θέμα είναι ότι συμπληρωματικά να πω ότι με τα έγγραφα που μας ήρθαν εχθές από τον κύριο Καραμαλή και αφορά και μια επιστολή της κυρίας Δεμερτζή από 14 Νοέμβρη του 2023, δηλαδή μιλάμε για 6 μήνες μετά το δυστύχημα των Τεμπών, 7 μήνες, η οποία αναφέρει αυτό που λέμε εδώ και στην Επιτροπή και εγώ και άλλοι συνάδελφοι, ότι δεν υπάρχουν ακόμα εθνικοί κανόνες ασφαλείας. Και προκύπτει και από τα έγγραφα και από τις επικοινωνίες που έχει στείλει ο κύριος Καραμαλής μεταξύ Υπουργείου και της ΕΡΑ, ότι κάποιες συνομιλίες που κάνανε για τους εθνικούς κανόνες υπάρχει μία παύση και δεν υπάρχει από εκεί και πέρα μεταγενέστερη επικοινωνία από 15 Ιουλίου του 2022, που προσπαθούν μεταξύ ΕΡΑ και Υπουργείου να βρουν μια άκρη για να θεσπιστούν αυτοί οι κανόνες. Δεν θεσπίζονται αυτοί οι κανόνες, αυτό λέει και η ΕΡΑ. Λέει ότι ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας που μας στέλνετε, και αυτό είναι που λέμε και όλοι οι συνάδελφοι εδώ πέρα, δεν είναι εθνικοί κανόνες, στείλτε μας εθνικούς κανόνες. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας. Συνεπώς, ο κύριος Καραμαλής φάνηκε και από εκεί, μεταξύ άλλων, ότι ψεύδεται και πρέπει να παραπεμφθεί. Ευχαριστώ και τον κύριο Φλόρο. Κύριε Φωτήλα, εμένα τη στιγμή... Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι όχι μόνο δεν έχει ψευδορκίσει, όχι μόνο δεν έχει αλλοιώσει κανένα πραγματικό στοιχείο ο κύριος Καραμαλής με την κατάθεσή του. Αντιθέτως, όλοι οι ισχυρισμοί του συνοδεύονται από σειρά εγγράφων που αποδεικνύουν το αληθές και την βασιμότητα όσων κατέθεσε.
Συνεπώς δεν συνεννούμε στο αίτημα. Άρα δια της πλειοψηφίας τα αιτήματα αυτά δεν γίνονται δεκτά. Κύριε, να ξεκινήσουμε τώρα για τον κατάλογο μαρτύρων. Κύριε Κόκαλη, είχατε ζητήσει να τοποθετηθείτε. Όχι, από την κύριε Πρόεδρε. Θέλετε να πάμε... Όπως είναι η σειρά. Ωραία, εντάξει, ο κύριος Φωτήλας και εν συνεχεία. Εντάξει, ξεκινάμε. Κύριε Φωτήλα, για τον κατάλογο μαρτύρων. Δεν έχετε, απλά να ρωτήσω κάτι για το, επί της διαδικασίας. Δεν έχουν να προταθούν νέοι μάρτυρες πέραν αυτών που έχουν ζητηθεί ακόμα και πριν από λίγη ώρα από την κυρία Αποστολάκη και από την κυρία Πέρκα. Έχουμε την παρούσα. Έχετε να ζητήσει. Ωραία. Να κάνουμε έναν γύρο αν υπάρχουν νέοι μάρτυρες για να τοποθετηθεί επί του συνόλου, να τοποθετηθούν όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Αν έχουμε νέους μάρτυρες. Και... Αν έχουμε νέους μάρτυρες, όχι τους ήδη. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κόκαλης, για νέους μάρτυρες για να τοποθετηθεί κανονικά, για αν μπορεί να υπάρχει κάτι καινούργιο γι' αυτό. Ναι, το... είναι διαδικαστικό αυτό που θα πω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Η διαδικασία ήταν δυναμική και είναι δυναμική. Κατά συνέπεια, οι μάρτυρες τους οποίους πρότειναν οι κοινοβουλευτικές ομάδες στις 23 Δεκεμβρίου, για παράδειγμα, ένα μήνα μετά την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής, είναι προφανές ότι δεν έχουν σχέση με τους μάρτυρες οι οποίοι έχουν προκύψει μέσα από τις διαδικασίες σήμερα. Έχουν ακουστεί. Μπορεί να είναι μάρτυρες που, για παράδειγμα, δεν έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ, αλλά έχει προτείνει η Πλεύση Ελευθερίας, η Νίκη, για παράδειγμα, τυχαία λέω τα αναφέρω τα κόμματα, και στα οποία εμείς στην πορεία είναι προφανές ότι συνενέσαμε στην αναγκαιότητά τους. Άρα, για να μην γίνει ένας πλεονασμός τώρα τοποθετήσεων από τα κόμματα, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ακούσουμε την εισήγηση της πλειοψηφίας, έτσι κι αλλιώς Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, να δούμε, έχουμε τοποθετηθεί πολλές φορές, να μην μπούμε σε ονόματα, να ακούσουμε την πρότασή σας και μετά τα κόμματα να τοποθετηθούμε. Κύριε Φωτήλα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ο ρόλος της Επιτροπής μας είναι διτός. Αφενός, έχει σκοπό να συνδράμει στην αναζήτηση της αλήθειας σε σχέση με το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Αφετέρου, να αναδείξει ευθύνες όλων των ειδών, πολιτικές, ποινικές, διοικητικές, όπου υπάρχουν, προκειμένου αυτές να αποδοθούν, αλλά ταυτόχρονα να αναδείξει και τις διαχρονικές παθογένειες των ελληνικών σιδηροδρόμων, προκειμένου αυτές να διορθωθούν. Αυτή η Επιτροπή δεν είναι και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει εργαλείο μικροπολιτικής και λαϊκισμού, με μόνο στόχο την τηλεθέαση, τις τηλεμετρήσεις στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πράγματα που ζήσαμε κατά τη διάρκεια της τρίμηνης αυτής διαδικασίας. Συνάδελφοι που επί της ουσίας δεν παρακολούθησαν τις συνεδριάσεις, παραέρχονταν ελάχιστα λεπτά στην αίθουσα προκειμένου να εξυπηρετήσουν σκοπούς αλλότριους με αυτούς της Επιτροπής. Η Επιτροπή αυτή συνεδριάζει 3 μήνες, χωρίς το χρόνο που θα έχουμε μέχρι το πόρισμα και τη συζήτηση αυτού και την ολομέλεια. Στις 37 μάρτυρες, 37 μάρτυρες οι οποίοι όλοι προτάθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και συμφωνήσαμε σε αυτές τις προτάσεις. Να θυμίσω ότι στις τελευταίες εξεταστικές, τα τελευταία 5 χρόνια, οι μάρτυρες ήταν πάντα πολύ λιγότεροι. 29 στη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ για την υγεία, 28 για τα δάνεια, 12 μάρτυρες στην εξεταστική για τα μνημόνια. Ήδη αυτή είναι μια πρώτη απόδειξη ότι η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί να μην μείνει καμία σκιά, να αναδειχθεί όλη η αλήθεια. Όλοι οι μάρτυρες, ξαναείπα, ήταν προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πλην ενός, του διασωθέντα, του παιδιού που ήρθε στην Επιτροπή μας, του παιδιού, να θυμίσω σε όλους, του παιδιού που βγήκε ζωντανό από το τρένο και αποφάσισε να ξαναμπεί σε αυτό προκειμένου να σώσει 8 ανθρώπινες ζωές. Ξαναλέω, του παιδιού που βγήκε ζωντανό από το τρένο και αποφάσισε να ξαναμπεί μέσα για να σώσει, και έσωσε, 8 ζωές. Αυτού του μάρτυρα
ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Κόκαλης αποφάσισε όχι μόνο να τον προσβάλλει, να προσβάλλει όλη την Επιτροπή, ζητώντας του το λόγο, ζητώντας του το λόγο για τη συμπεριφορά του αυτουνού και της μητέρας του. Πραγματικά πράγματα αχαρακτήριστα. Η Επιτροπή μας είναι σε διάρκεια χρόνου εξέτασης μαρτύρων, πρακτικών, η εξεταστική που έχει δώσει τη μεγαλύτερη άνεση σε απόψεις και χρόνο την τελευταία πενταετία. 29 συνεδριάσεις, 180 ώρες, 8.000 σελίδες πρακτικών. Εξετάστηκαν μάρτυρες από όλες τις κατηγορίες και τους φορείς που εμπλέκονται έμεσα ή άμεσα με την υπόθεση. Πολιτικά πρόσωπα, υπουργοί που κανείς δεν πίστευε ότι θα έρθουν να καταθέσουν και ήρθαν να καταθέσουν, διευθύνονται συμβούλοι, διοικητικά στελέχη. Σύμβουλοι, συγγνώμη, διοικητικά στελέχη από όλες τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, αρχές, συνδικαλιστές, εμπειρογνώμονες, κοινοπραξία, συγγενείς θυμάτων. Δεν αφήσαμε καμία πτυχή της έρευνας που να μην θυγεί. Μάρτυρες, κομματικά στελέχη, οι οποίοι δεν έχουν να συνεισφέρουν τίποτα. Συνδικαλιστές πρωτοβάθμιων οργάνων, όταν έχουν έρθει τα δευτεροβάθμια και έχουν καταθέσει. Μάρτυρες που, ξαναλέω, είναι πολιτικά στελέχη, πρωτοκλασάτα και δεξιά χέρια διευθύνοντων συμβούλων που εμείς αποφασίσαμε να στείλουμε την καθάθεσή τους για ψευδορκία, οι οποίοι περιφέρονται ούτως ή άλλως καθημερινά στα κανάλια και λένε και λένε και λένε, δεν νομίζω ότι έχουν να συνεισφέρουν τίποτα σε αυτή την υπόθεση. Τώρα, προέκυψαν καταρχάς να πούμε σοβαρά στοιχεία που ανατρέπουν την εικόνα που κάποιοι θέλουν να παρουσιάζουν ως προς τη λειτουργία και τη χρησιμότητα της Εξεταστικής Επιτροπής. Συνήθως λέγεται ότι οι Εξεταστικές Επιτροπές είναι άσκοπες και ανούσιες και δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Απεδείχθη ότι αυτή η εξεταστική δεν ήταν μια τέτοια εξεταστική. Αναδείχθηκε καταρχάς η σημασία του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας από όλους τους μάρτυρες, ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης, και σίγουρα από όλους τους ειδικούς. Αναδείχθηκε η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα, όχι μόνο στην επέλευση του δυστυχήματος, αλλά ακόμα και στη λειτουργία των συστημάτων. Αναδείχθηκε η ανεπάρκεια της αρμόδιας επιχείρησης για την επίβλεψη της επαγγελματικής και υγειονομικής επάρκειας των μηχανοδηγών, καθώς και η ανεπάρκεια της επιβλέπουσας αρχής, η οποία είναι η δουλειά της να βλέπει τους υπόλοιπους. Ανεπάρκειες που πρέπει άμεσα να διορθωθούν. Τώρα, κλείνοντας, θεωρούμε ότι η Επιτροπή μας έκανε το χρέος της. Έχει ακούσει και έχει συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να είναι σε θέση να βγάλει ένα σοβαρό και αξιόπιστο πόρισμα. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάμε ότι η υπόθεση αυτή είναι ανοιχτή τόσο στην ποινική δικαιοσύνη, όσο και στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Δεν αντιλαμβάνομαι μήπως θα έπρεπε να περιμένουμε αμετάκλητες αποφάσεις από όλες αυτές τις δικαιοσύνες και να κρατάμε την Επιτροπή ανοιχτή για να κάνουμε εμπόριο πόνου. Γιατί αυτό πραγματικά επιθυμούν κάποιοι, κρατώντας μια Επιτροπή η οποία έχει πραγματικά συλλέξει τα στοιχεία. Δυστυχώς, σε αυτή την εξεταστική αναδείχθηκε η τοξικότητα, η δημαγωγία και η πολιτική εκμετάλλευση που επιχειρεί πρωτίστως, θα έλεγα, ο ΣΥΡΙΖΑ και ακολούθως και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναδείχθηκαν σε αυτή την τρίμηνη διαδικασία ανίερες, θα έλεγα, πολιτικές συμμαχίες με κοινό παρονομαστή τη συνωμοσιολογία, την πολιτική καπηλεία, τη ρητορική μίσους, την επένδυση, θα έλεγα, στον ανθρώπινο πόνο. Αναβίωσαν, και κλείνω με αυτό, δυστυχώς αυτή την Επιτροπή, οι μέρες κάτω και πάνω πλατείας. Και αυτό δεν τιμά κανέναν. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε το έργο προκειμένου να αναδείξουμε την αλήθεια, συμμεριζόμενοι τον πόνο όλων αυτών των ανθρώπων, χωρίς να εκμεταλλευτούμε στο παραμικρό πολιτικά και μικροπολιτικά αυτή την υπόθεση, θέλοντας μόνο να συνεισφέρουμε στο φυσικό δικαστή. Ευχαριστώ τον κύριο Φωτήλα. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Κόκαλης. Κύριε Πρόεδρε, μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής για το έγκλημα των Ντεμπών. Ακούσαμε την κυβερνητική πλειοψηφία,
τον εισηγητή, εκφράστηκε, νομίζω είναι ξεκάθαρη η βούληση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για αυλαία στην εξεταστική. Θα μου επιτρέψετε, επειδή δεν διαβάζω αποκείμενο, να διαβάσω αποκείμενο τρεις σειρές, οι οποίες δεν είναι δικές μου. Οι Έλληνες πολίτες απαιτούν από τη Βουλή την έναρξη των διαδικασιών για την αναθεώρηση του Συντάγματος και την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, καθώς και την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας όταν προκύπτει ποινική ευθύνη πολιτικών προσώπων. Η ατιμωρησία πολιτικών προσώπων δεν συνάδει με την ηθική, ούτε με την δημοκρατία, αρετές για τις οποίες είμαστε περήφανοι. Αυτές οι σειρές αναφέρονται σε ένα ψήφισμα το οποίο έχει συγκεντρώσει σχεδόν 500.000 υπογραφές. 500.000 συμπολίτες μας ζητούν τα αυτονόητα. Και έρχεστε σήμερα να βάλετε την αυλαία σε μια εξεταστική η οποία διερεύνησε ένα έγκλημα. Έρχεστε να βάλετε αυλαία χωρίς να υπάρχουν οι στοιχειώδες προϋποθέσεις για ένα μέλος της εξεταστικής, εάν θέλει να λέει ότι κάνει σωστά τη δουλειά του. Διαφορετικά κοροϊδεύει τον εαυτό του. Έρχεστε να βάλετε τίτλους τέλους χωρίς η ποινική δικογραφία, από την οποία και μόνο μπορεί να αντλήσει πληροφορίες, παύλα στοιχεία, το μέλος της εξεταστικής, να έχει έρθει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής. Η ποινική δικογραφία, την οποία χειρίζεται ο εφέτης ανακριτής, ο κύριος Μπακαΐμης. Και όχι μόνο δεν σας απασχολεί το ότι δεν έχει έρθει, αλλά ουδόλως φροντίσατε έως και σήμερα να μεριμνήσετε για την αποστολή. Ουδόλως μέχρι και σήμερα σκεφτήκατε γιατί καθυστερεί αυτή η δικογραφία, η οποία δικογραφία είναι το μοναδικό, αναγκαίο, απαραίτητο στοιχείο για να εκδώσει ένας μέσος άνθρωπος ένα στοιχειώδες πόρισμα, ασχέτως αν και τα πορίσματα μπορεί να είναι αντιφατικά. Είναι η αναγκαία προϋπόθεση. Τη δουλειά του Προεδρείου, η οποία την όφιλε να την κάνει το Προεδρείο, υποβάλαμε αίτηση την Παρασκευή. Εγώ υπέβαλα, κύριε Πρόεδρε, στην εισαγγελία εφετών Λάρισας. Και απίθυνα το ερώτημα να μου γνωστοποιήσει την ημερομηνία αποστολής σε εμάς της δικογραφίας, χωρίς την οποία δεν μπορούμε να αντλήσουμε τις αναγκαίες πληροφορίες. Δουλειά η οποία έπρεπε να έχει γίνει από το Προεδρείο δεν έχει γίνει. Η εισαγγελία εφετών απάντησε σήμερα και την απάντηση ουδόλως τη γνωστοποιήσατε στην εξεταστική, ουδόλως, ενώ είχατε υποχρέωση, είχατε σαφέστατη υποχρέωση ότι προς τον κύριο Μαρκόπουλο, πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, κοινοποίηση σε εμένα τον ετούντα την Παρασκευή. Σε απάντηση του υπαρίθμου 6 του 2023 εγγράφου σας, το οποίο διαβιβάστηκε. Πότε έχει σταλεί αυτό σε εμένα? Πότε ήρθε? Δεν γνωρίζω, κοινοποιήθηκε. Μήπως έχει σταλεί σε εσάς και δεν έχει σταλεί σε εμάς? Όχι, σε εμένα κοινοποιήθηκε. Σε εσάς απευθύνεται. Δεν έχουμε έρθει στα εισερχόμενα. Το οποίο διαβιβάστηκε αρμοδίως στην εισαγγελία εφετών Λάρισας. Συγγνώμη, μισό λεπτό, κύριε. Ναι. Πάλι μισό λεπτό. Έχει έρθει κάτι σε εμάς? Γιατί για να σας το στείλουμε πρέπει να το έχουμε πάρει εμείς. Ξέρετε, καταλάβατε.
Δεν ήταν απαραίτητο να μου το στείλετε, γιατί ήταν σε. Τα τελευταία που έχουν έρθει και σας τα έχουμε στείλει είναι του κ. Ναι. Τερεζάκη. 9 το βράδυ. Ναι. Γιατί μας καταγγέλλεται για κάτι για το οποίο όμως δεν έχουμε γνώση. Σας καταγγέλλουμε, κύριε Πρόεδρε, για κάτι το οποίο ήταν υποχρεωμένος να κάνετε. Ξέρετε τι ήταν αυτό που έπρεπε να κάνετε. Θα σας απαντήσω, γιατί προφανώς δεν θυμόσαστε τις ενέργειες. Ούτε καν. Και θα χρειαστώ και εγώ να απαντήσω, γιατί δεν υπήρχε το θέμα. Δεν έθιξα εγώ το θέμα. Θα χρειαστώ να κάποια πράγματα. Θα χρειαστώ χρόνο και να απαντήσω και στο αίτημα τη διακοπή, προφανώ, που θέτει ο κ. Κύριε Πρόεδρε, το δεδομένο είναι. Να δούμε το έγγραφο στο οποίο αναφέρεστε. Το δεδομένο είναι το εξή. Βεβαίω, θα το καταθέσω. Έχετε πάρει εσεί το έγγραφο και δεν το έχω πάρει εγώ ω πρόεδρο και το Προεδρείο. Έχετε ένα έγγραφο το οποίο δεν έχουμε εμεί. Το δεδομένο. Και μα εγκαλείτε για κάτι το οποίο έχετε εσεί και δεν έχουμε πάρει εμεί ω Προεδρείο. Σα τα λέει, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε βρει, η γραμματεία βρήκε κάτι. Δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, κύριε Κόκαλη, προ το Προεδρείο. Θα υπάρξει. Έχετε ειδικέ σχέσει. Πώ έρχονται τα έγγραφα σε εσά και δεν έρχονται σε εμά. Με συγχωρείτε. Εδώ έχετε θίξει, εδώ μα έχετε θίξει. Έχετε έγγραφο το οποίο επικαλείστε, μας εγκαλείτε ότι δεν το έχουμε στείλει και δεν μας έχει έρθει εμάς. Κύριε και Πρόεδρε, εσείς. Πριν 10 λεπτά η συνεργάτης μου το έλαβε, εγώ έκανα την αίτηση. Συνεπώς, απευθύνεται σε εσάς, κοινοποίηση σε εμένα. Το έχετε εσείς και δεν το έχω εγώ. Λογικά μα θα δεν είναι στα εισερχόμενά μας. Θα έρθει και σε εσάς. Έχετε ειδικές σχέσεις. Σας έρχονται έγγραφα. Αφήστε αυτά τώρα ειδικές σχέσεις. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Μας εγκαλείτε για ένα έγγραφο το οποίο δεν το έχουμε πάρει εμείς και το έχετε στα χέρια σας. Σας εγκαλώ ότι δεν φροντίσατε. Να με ερμηνεύσετε για τη δικογραφία. Κάνετε λάθος, θα σας απαντήσω στην ώρα του. Αυτή τη στιγμή όμως, κύριε Κόκαλη, εμάς δεν μας έχει έρθει το έγγραφο. Μάλιστα. Το οποίο μας εγκαλείτε ότι δεν σας το έχουμε στείλει. Το έχετε εσείς και δεν το έχουμε εμείς. Κύριε Πρόεδρε, το πρωί έτσι εδώ αυτή. Λίγη σοβαρότητα, κύριε Κόκαλη. Κύριε Πρόεδρε. Δεν έχουμε εισερχόμενο τέτοιο. Σα παρακαλώ. Δηλαδή το έχετε πάρει εσείς ως αντιπολίτευση και δεν το έχει πάρει το Προεδρείο. Κύριε και Πρόεδρε. Με εγκαλείτε, μας εγκαλείτε με τους συναδέλφους. Ποιες είναι Πρόεδρε. Οι ειδικές σας σχέσεις, κύριε Πρόεδρε. Μα αφήστε τώρα τις ειδικές σχέσεις. Παρακαλώ, επειδή δεν μπορούμε. Θα διακόψουμε να μας δώσει ο κύριος Κόκαλης το έγγραφο το οποίο επικαλείται ότι και εμείς δεν το έχουμε. Θεωρώ αδιανόητο και απαράδεκτο αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι αδιανόητο, κύριε Πρόεδρε? Μας εγκαλείτε για ένα έγγραφο που δεν έχουμε και έχετε εσείς. Όχι, σας εγκαλώ. Ξέρετε εσείς τι μας έχει στείλει η Δεν σας ενδιαφέρει να εμείς. Έρθει η δικογραφία στην εξέταση. Άλλα λέτε, άλλο είπατε πριν, κύριε Κόκαλη. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα. Ορίστε. Αδιανόητο. Εκτίθεστε, κύριε Κόκαλη. Όχι. 5 λεπτά παρακαλώ διακοπή για να ενημερωθούμε για ένα έγγραφο το οποίο δεν μας έχει έρθει. Κύριε Κόκαλη, έχετε ένα έγγραφο εσείς από την εισαγγελία το οποίο δεν το έχουμε εμείς. Θα το πάρετε. Τι απαράδεκτα θα πράγματα. Το πάρετε. Εκτίθεστε, εκτεθήκατε. Κατηγορηθήκαμε ότι το κρύβουμε. Αφήστε. Μας κατηγορείτε ότι το κρύβουμε και δεν το έχουμε δεν πάρει. Δεν ενημερώσατε. Τι παιχνίδια είναι αυτά. Άρα το κρύβουμε αφού δεν ενημερώσαμε. Τι παιχνίδια αν το έχουμε είναι αυτά. Και δεν ενημερώσαμε το κρύβουμε. Διακόπτουμε 5 λεπτά. Ορίστε. Κάνετε μυστική διπλωματία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Να το πάρετε πίσω αυτό. Τι είναι αυτά τα πράγματα, κύριε Κόκαλη? Απαράδεκτα πράγματα, κύριε Κόκαλη. Απαράδεκτα πράγματα μας εγκαλείτε για κάτι το οποίο έχετε εσείς και εμάς δεν έχει αποσταλεί. Προηγηθήκατε εσείς και δεν προηγήθηκε το Προεδρείο της Επιτροπής μας. Τι ειδικές σχέσεις είναι αυτές? Τι κάνετε αυτή τη στιγμή? 5 λεπτά διάλειμμα, παρακαλώ.